οποία είναι αντίστοιχα δηλαδή με τη βιώσιμη αστική που τρέχει τώρα για την Καλαμάτα, η όχι της Μάνης είναι όχι που τρέχει ήδη στην προγραμματική περίοδο που διανύουμε τώρα του ΕΣΠΑ και θα έρθει και θα συνδεθεί ακριβώς με τη δική μας και θα δείτε στη συνέχεια πώς. Και τώρα είμαστε στο χάρτη του Δήμου Καλαμάτας, όπου οι οικισμοί του Ταϊγέτου υπάγονται στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, η οποία συνορεύει ανατολικά με το Δήμο της Σπάρτης και συγκεκριμένα συνορεύει με την Δημοτική Ενότητα της Πελάνας και τη Δημοτική Ενότητα του Νιστρά. Στο κάτω μέρος συνορεύει με την Μάνη, άρα η όχη της Μάνης με την όχη της Λακωνίας και την όχη του Ταϊγέτου αποτελούν ένα ενιαίο χωρικό πλαίσιο αναφοράς, όπου μπορούν πάρα πολύ εύκολα πια να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν δράσεις που θα έχουν συνέργεια μεταξύ τους. Δηλαδή θα λειτουργούν συμπληρωματικά της μιας περιοχής με τις άλλες. Ας δούμε τώρα γιατί μιλάμε για τον Ταΐγετο με στοιχεία πια συγκεκριμένα για φαινόμενα εγκατάλειψης και των οικισμών και της περιοχής γενικότερα. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία δημογραφικά από την τελευταία την απογραφή του 11 και βλέπουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας στην απογραφή του 11 είχε 69.849 κατοίκους και πάμε να δούμε τον πίνακα αυτό που έχει αναλυτικά για κάθε ένα οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δημογραφικής πορείας του από το 1961 μέχρι το 2011. Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο εύλογη εικόνα για αυτό που μιλάμε και την υποβάθμιση της περιοχής σε ό,τι αφορά τη δημογραφική της συρρήκνωση. Λοιπόν, ας πάρω την Αλαγωνία, που θεωρείται ότι είναι από τους οικισμούς τους πιο μεγάλους. Λοιπόν, το 1961 είχε 859 κατοίκους. Το 71 441, το 81 406, το 91 410, 360 το 2001, 179 το 2011. Και πιστεύω ότι και αυτοί 179 ενδεχομένως να απογράφηκαν εκεί, να μην είναι κάτι πραγματικά. Αυτό δείχνει μια ραγδαία δημογραφική συρρήκνωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντίστοιχα, και όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί του Ταϊγέτου δείχνουν αυτή την εικόνα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το να πάρουμε μέτρα για την αναχέτηση αυτού του φαινομένου είναι επιδεδειγμένο. Τώρα, ωραία. Χάνει την επαφή του το καλό γι' αυτό με την παρακολουθήση. Έχει ένα ταμόνι που να το ποντίνει και να είναι σε εδώ φαίνεται, είναι ένας χάρτης και μάλιστα είναι από το 2001 ο χάρτης αυτός, που δείχνει σε κάθε οικισμό, έχει τους κύκλους αυτούς, που είναι μια θεματική απεικόνιση των κατοικιών που πραγματικά κατοικούνται. Αν, ας πούμε, ο κύκλος απεικονίζει τις κατοσύλλες των κατοικιών, το καφέ χρώμα δείχνει τις κατοικίες που είναι σε λειτουργία και το λευκό χρώμα δείχνει τις, ας πούμε, εδώ είναι η αίθουσα, έτσι, δείχνει τις κατοικίες που με το λευκό χρώμα που είτε είναι εποχικού χαρακτήρα είτε δεν κατοικούνται, έχουν καταγηθεί. Και με το καφέ είναι αυτούς που κατοικούνται. Αυτό νομίζω ότι είναι επίσης μια εικόνα που δίνει την πραγματική κατάσταση της περιοχής. Εδώ έχουμε στη διαφάνεια αυτή τους οικισμούς που απαρτίζουν κάθε τοπική κοινότητα, τους ξέρετε. Εδώ είναι το φυσικό περιβάλλον της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας και πώς χαρακτηρίζεται. Οφείλω να σας πω ότι το 77% της έκτασης καταλαμβάνεται από τα ορεινά δημοτικά διαμερίσματα του Ταϊγέτου και τα ΛΕΙΚΑ μέσα. Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα μας καθορίσουν σε όλη την πορεία μας και στο σχεδιασμό της ΟΧΕ. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι υποχρεωτικά να τα πάρουμε υπόψη μας. Είναι η βάση πάνω στην οποία σχεδιάζουμε και η βάση η οποία θα μας δώσει τις δυνατότητες ό,τι κάνουμε να είναι να πατάει γερά και να μπορεί να γίνει αποδεκτό και να πάρει όλες τις εγκρίσεις που θα απαιτηθούν στη συνέχεια. Και ξεκινάμε λοιπόν από το Γενικό Πολιτικό Σχέδιο της Καλαμάτας που από το 2011 είναι σε ισχύ και που βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιεχομένου του αφορά στον Ταΐγετο και στην αντιμετώπιση των ορεινών οικισμών του. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι να το σχολιάσω
υπήρχε μία αύξηση πληθυσμού 24%, κάτι το οποίο, όπως είπαμε προηγούμενα, δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά, όμως, το πλαίσιο το αναπτυξιακό που έχει θέσει το Γενικό Περιβαλλοντικό, είπαμε ότι περιλαμβάνει ολόκληρα όλη την περιοχή του Δήμου και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η προστασία του ορεινού όγκου και του περιβάλλοντός του. Και βέβαια οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αγροτικού τομέα, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτή. Άρα για τα αυτά όλα θα μας αρχίσει αναλυτικά πάλι την άλλη Δευτέρα στο Αλεξανδρικό Μουζούδο. Οπότε τώρα προχώρησε για να βρούμε τροφή για συζήτηση. Ωραία. Πάμε να δούμε πιο κάτω. Ωραία. Εδώ λοιπόν φαίνεται, φαίνεται όλη η Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας και οι οικισμοί με τους χαρακτηρισμούς P1, P0 που βλέπετε και ΑΤΑΦ είναι η χρήση γης που επιτρέπεται στην περιοχή. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Όπου είναι το P0, είναι περιοχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από δασικές εκτάσεις, είναι περιοχή ειδικής προστασίας, δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις πλην χρήσεις που απορρέουν από τη διαχείριση των δασών. Χρησιμοποιούνται μόνο για προστασία του δάσους και για αναψυχή. Κατά κύριο λόγο Natura και δασικές εκτάσεις. Η περιοχή P1 είναι η μειωρινή περιοχή. Σε αυτήν επιτρέπονται, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για γεωργικές καλλιέργειες, για κτηνοτροφικές μονάδες, για κτίρια μέχρι 80 τετραγωνικά. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, αλλά να μην τις πούμε όλες αναλυτικά, αν θέλετε μετά με ερωτήσεις. Και θέλω να τονίσω τις ζώνες ΑΤΑΦ, που είναι οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς, είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες εκτάσεις όπως βλέπετε, που περιβάλλουν τους οικισμούς και είναι οι περιοχές που προορίζονται για αγροτουρισμό, για ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη. Σε αυτές τις ζώνες αξίζει τον κόπο να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα για πολυτύπιες δραστηριότητες. Συντακλίνες. Ναι, αυτά θέλω να σας πω γιατί αξίζει. Επιτρέπονται εκτός από γεωργικές καλλιέργειες, νοσοκομεία, αποθήκες, γεωργικά κτίρια, υδατοδεξαμενές, κτηνοτροφικά, κτηνοτροφικά κλπ. Που έχει να κάνει με την αγροτική δραστηριότητα. Προβλέπονται αγροτουριστικά καταλήματα έως 60 κλίνες. Και μικρές μεταδιδικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακές ταβέρνες, καταστήματα εξοπλισμού ορεινού τουρισμού ή τουρισμού αναψυχής και επίσης καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων. Και καταλαβαίνετε ότι στην ουσία όλο το αναπτυξιακό αντικείμενο θα εξελιχθεί σε αυτές τις ζώνες. Αυτά θα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα εδώ θα σας θυμίσω λιγάκι τις φωτιές του 7. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη διάσταση της μιας φυσικής καταστροφής που πήρε τόσο τεράστιες διαστάσεις, γιατί θα πρέπει μέσα από τις δράσεις που θα σχεδιάσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις όποιες ακόμα συνέπειες έχουν παραμείνει στην περιοχή και δεν έχουν ακόμα βρει έναν δρόμο αντιστροφής των αρνητικών αυτών συνέπειών. Το τι έχει συμβεί τότε στο Δέλτα το ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Απλά να πω και να τονίσω ότι 75.000 στρέμματα γης ήταν καεί, 111.000 ελαιόδεντρα και το 36% της ζωικής παραγωγής, του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Τότε ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Ομαρχία, είχε εκπονήσει ένα μακρόχρονο σχέδιο για την αποκατάσταση, αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση της πυρόκυπη της περιοχής, προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φυσικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν έπαιρνε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και από πόρους από εξωτερικές πηγές. Κάτι το οποίο δεν έγινε και κάποια έργα που ολοκληρώθηκαν κυρίως ήταν έργα άμεσης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών. Εδώ έχουμε κάποιες εικόνες από τις φωτιές, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τα κατά. Εδώ λοιπόν είναι τα υψόμετρα των οικισμών. Υψομετρικές θέσεις των οικισμών και αυτό το αναφέρουμε γιατί αποτέλεσε ένα κριτήριο στην οριοθέτηση της περιοχής. Αυτός ο χάρτης που βλέπετε είναι ο χάρτης στον οποίο καταλήξαμε για να προτείνουμε την περιοχή που θα εκπονηθεί ή όχι. Το κριτήριό μας ήταν να συμπεριλάβουμε κυρίως τους ορεινούς οικισμούς, όχι όλη τη δημοτική, τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας όλους, δηλαδή οικισμούς που βρίσκονται σε ένα υψόμετρο από 450 περίπου μέτρα και πάνω. Είναι η περιοχή αυτή οριοθετείται από αυτή την κίτρινη διαγεκομένη γραμμή που βλέπετε και στην ανατολική πλευρά ταυτίζεται με το όριο του Δήμου, ούτως ώστε να υπάρχει συνάφεια και
φτιά τη σύνδεση με την όχι τη Σπάρτη και τη Μάνη. Έχουμε συμπεριλάβει του οικισμού στην Έδουσα, Λαγωνία, Μαχαλά, πηγέ, Λαδά, Αρτεμισία, Θεοτόκο, όλου του οικισμού, λεωφόροι και από τη κατεβαίνοντα κάτω έχουμε την Άνω Βέργα. Θεωρώντα ότι η Κάτω Βέργα βρίσκεται σε μια άλλη σφαίρα ενώ λιγότερων προβλημάτων και όχι δεν έχει την ανάγκη της αντιμετώπισης των κέρδων αυτών των θεμάτων που έχουν οι ορεινοί οικισμοί. Αυτό είναι ο χάρτης. Αυτό το χάρτη έχουμε συμπεριλάβει, δεν μπορείτε να τα δείτε τώρα, είναι, δεν φαίνεται. Έχουμε συμπεριλάβει όλα τα χαρακτηριστικά, εδώ στο υπόμνημα φαίνονται οι αντίστοιχες θέσεις, όλα τα χαρακτηριστικά σημεία, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τις ταβέρνες, οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε περάσει σε συνεργασία, αυτό θα λέγαμε τώρα, σε συνεργασία με τον Ολυμπατικό Σύλλογο, τα μονοπάτια που υπάρχουν, όπως τα έχει καταγράψει ο Ολυμπατικός, τα κύρια, τα δευτερεύοντα. Έχουμε περάσει όλο το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και τις υδατοδεξαμενές πυρόσθεσης, οτιδήποτε, όποιο στοιχείο θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για άρνηση κυκλοφορίας. Εδώ είναι το σημείο που οριοθετείται το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέβοντα με τη ζώνη Natura, το φαράκι του Νέβοντα που είναι ζώνη Natura. Και εδώ έχουμε το μονοπάτι που υπάρχει και φτάνει μέχρι την αίθουσα. Και βέβαια θεωρούμε ότι το θέμα των μονοπατιών και των καντεριών αποτελεί ένα πεδίο μεγάλων δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη και εξοφλήση. Δεν θέλω να. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να επεκταθώ την Δημαρχία. Έχουμε αξιοποιήσει, θα ήθελα να το πω αυτό, για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση και να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για να το πάρουν οι μελετητές οι οποίοι εκφορούν τη στρατηγική. Έπρεπε να του χορηγήσουμε κάθε στοιχείο που θα ήταν χρήσιμο και κρίσιμο για να δουν και να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τα προβλήματα της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αξιοποιήσει όλες τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς. Η κυρία Μελέτη είναι η ειδική περιβαλλοντική του ΤΑΙΓΕΤ που την είχε αναθέσει αναπτυξιακή μεσημεία το 2005 και είχε ευκεί σε έργο και είχε συμπεριλάβει και το μεσημιακό και το